Ας αφήσουμε τώρα τον κουνιάδο και πάμε τώρα να δούμε στον πρώην Πρωθυπουργό και πρώην Αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας και νυν. Στέλεχος ηγετικό της Νέας Δημοκρατίας, ο Αντώνης Σαμαράς. Εκ των πραγμάτων πρώην Πρωθυπουργός. Κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη και από τον Αντώνη Σαμαρά. Αξίζει να διαβάσουμε τη δήλωσή του, η οποία λέει ξεκάθαρα: οι Έλληνες με δημοψήφισμα έβαλαν τέλος στο θεσμό της Βασιλείας από το 1974. Ο ελληνικός λαός τον έκρινε. Η ιστορία θα τον κρίνει και αυτή. Ο θάνατος του τελευταίου βασιλιά της Ελλάδας δεν είναι, ούτε μπορεί να είναι, λέει ο κύριος Σαμαράς, πολιτική είδηση. Δεν κλείνει κανένα πολιτικό κεφάλαιο. Αυτό έχει κλείσει εδώ και 49 ολόκληρα χρόνια. Ούτε πρέπει να διχάζει. Πολύ περισσότερο που ο ίδιος έχει αποδεχθεί το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και δεν δημιούργησε κανένα πολιτικό πρόβλημα. Και έρχεται να πει ότι ο θάνατος ενός πρώην ανώτατου άρχοντα, όμως, πέραν από την ανθρώπινη πλευρά, έχει και συμβολική αξία. Δείτε το πως οι Έλληνες στέκονται απέναντι στην ιστορία τους. Οι δημοκρατίες δεν αποσιωπούν το παρελθόν τους. Μόνο τα αυταρχικά καθεστώτα συνηθίζουν να σβήνουν φωτογραφίες και σελίδες ολόκληρες. Της ιστορίας εννοεί. Η δημοκρατία, είχε πει κάποτε ο Μιτεράν, είναι τελικά η διαχείριση των συμβόλων. Και η δημοκρατία στην Ελλάδα δεν κινδυνεύει. Και τελειώνει. Σε κάθε τέτοιο θλιβερό γεγονός δίνουμε εξετάσεις ανθρωπιάς και πολιτισμού. Τα ειλικρινά συλληπιτήριά μου προς την οικογένεια. Μάλιστα. Αυταρχικά καθεστώτα αναφέρεται για την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν μπορούν να μιλάει για έλλειψη δημοκρατίας. Παρελθόν τους. Μιλάμε αυτή τη στιγμή το ένα μετά το άλλο χτύπημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά από τη συγκεκριμένη απόφαση που ξαναλέμε στόχο είχε, από ό,τι φαίνεται, να κερδίσει μόνο τους ψηφοφόρους της αριστεράς και του κέντρου, αδιαφορώντας για την ιστορία και αδιαφορώντας για τα όσα πραγματικά θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Εδώ λοιπόν ξαναλέμε, έχουμε Αντώνη Σαμαράς εναντίον Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκάθαρα. Κουνιάδος Μητσοτάκη εναντίον του ξεκάθαρα. Με φράσεις και χαρακτηρισμούς που πραγματικά μας αφήνουν όλους άφορους, γιατί ακούγονται και διαβάζονται τα λόγια από τον ίδιο του Κουνιάδα, τον Πρωθυπουργό. Εδώ είναι η δική του εναντίον του και είναι η αντιπολίτευση μαζί του. Βέβαια, αυτή τη στιγμή έτσι. Η δική του είναι εναντίον του και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μαζί του. Και το ΜΕΡΑ25 και το ΠΑΣΟΚ και όλοι. Μια μερίδα του ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ λέει ζήτω Μητσοτάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ τον αγκαλιάζει και πάνε του βάλουν και τον Μπελατσάο σε λίγο. Έτσι. Γι' αυτό και λένε οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας ότι τι Κυριάκος Μητσοτάκης, τι Αλέξη Τσίπρας. Τα ίδια θα έκανε και ο Τσίπρας, ίσως και όχι. Δηλαδή όλοι έχουν μείνει και παρακολουθούν με ανοιχτό το στόμα. Και περιμένουμε να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις. Θα διαγράψει ο κύριος Μητσοτάκης από τη Νέα Δημοκρατία τον Αντώνη Σαμαρά ότι για τη στιγμή που λέει και χαρακτηρίζει την κυβέρνηση ως αυταρχικά καθεστώτα. Ναι. Θα διαγράψει τον κύριο Σαμαρά, ναι ή όχι. Αναμένουμε να δούμε. Είναι για διαγραφή πραγματικά η δήλωση, εάν ευσταθεί και η δήλωση. Τι αν ευσταθεί, η δήλωση είναι ξεκάθαρη. Ναι, εφόσον λοιπόν είναι επίσημη ανακοίνωση του κύριου Αντώνη Σαμαρά. Τέλος. Έτσι. Άρα λοιπόν επίσης είναι ξεκάθαρη και το ενδεχόμενο διαγραφής του. Σιγά δηλαδή... με το διαγράψει, είσαι με τα καλά σε τρεις μήνες. Σιγά με το διαγράψει. Έτσι το διαγράψει. Έτσι εύκολα διαγράφουνε. Την πάπια. Έτσι εύκολα διαγράφουνε. Απλώς θα κάνει την πάπια. Θα κάνει την πάπια γιατί αν φύγει ο Σαμαράς, θα σημαίνει ότι θα πάρει και ένα μπλοκ ψηφοφόρο μαζί. Ήδη αυτή τη στιγμή δεν βρίσκει όχι την αυτοδυναμία με το κιάλι, εδώ δεν βρίσκει τον ψηφοφόρο με το κιάλι. Με την απόγευμα του μαζεύουν του ψηφοφόρου. Παιδιά... Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Με την απόρριψη τους μαζεύουν ψηφοφόρους. Ο κόσμος τους έχει συγχαθεί και τους δυο μαζί. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε, ότι θα υπάρχει μια έντονη, ένα έντονο πολιτικό παρασκήνιο. Κανένας τέλεχος Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής δεν θέλει να σχολιάσει το οτιδήποτε. Φοβούνται. Φοβούνται. Έχουμε μιλήσει με 17 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σήμερα για να βγουν στον αέρα να τα σχολιάσουν. Όλοι λένε όχι, δεν θέλουμε να πούμε γι' αυτό. Ό,τι άλλο θέλετε βγάλτε μας. Όχι αυτό. Όχι αυτό. Φοβούνται. Πονάει. Να πούνε μια κουβέντα θα βρεθούν εκτός ψηφοδελτίου. Μα και τα... Σε 3 μήνες έχουμε τις εκλογές. Τι να πούνε. Ότι τρώγονται. Ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Σαμαράς βρήκε και απασφάλισε την κατάλληλη χρονική στιγμή για εκείνον. Και ρωτάω. Τι... Βγαίνει ο κουνιάδος, σύζυγος της Ντόρας Μπακογιάννη, ο σύζυγος της αδερφής του Πρωθυπουργού και το χαρακτηρίζει με αυτόν τον τρόπο. Εδώ μιλάμε, έχουμε να δούμε πολλά. Πολλά. Πολλά δεν λες. Και αναμένεται να δούμε τις εκπλήξεις. Μία έκπληξη μπορεί να έρθει και από την Εκκλησία την ίδια, να ξέρεις. Για πες μας. Ναι, γιατί όταν γίνεται είτε στέψη βασιλιά, είτε γίνεται η οποιαδήποτε διαδικασία που έχει να κάνει με το βασιλικό, με τη βασιλεία, τα άνθια που φοράνε οι ιερείς είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα, λαμπρότερα δηλαδή όλων των υπολείπων, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, λένε εκκλησιαστικοί κύκλοι, του να φορέσουν οι ιερείς αυτά τα άμφια. Αυτό είναι το ένα. Σκεφτείτε και ένα δεύτερο. Τι θα συμβεί αν υπάρξει ένα λαϊκό προσκύνημα, το οποίο πραγματικά, όχι δεν το περιμένουνε, μπορεί και να μην περνάει από το μυαλό τους για το πόσο αγαπητός μπορεί να ήταν ο Κωνσταντίνος, όπου αυτό το μικρό λαϊκό προσκύνημα των λίγων ωρών μετατραπεί σε μία λαοθάλασσα. Λέω, χωρίς να γνωρίζω φυσικά.